Καλησπέρα. Διεξήχθη μια πολύωρη και πολύ δύσκολη συζήτηση μεταξύ των τριών αρχηγών. Μια συζήτηση που εκ των πραγμάτων θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση αύριο το βράδυ στις 8.30. Κρίνονται στην συζήτηση αυτή πολλά κρίσιμα θέματα ταυτοχρόνως. Γι' αυτό θέλω να διαβεβαιώσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα ότι η στάση μας διαπνέεται από πολύ ισχυρό αίσθημα εθνικής, θεσμικής και κοινωνικής ευθύνης. Και ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχω πει δημόσια, αυτά λέω και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αξιόπιστα ζητήματα σεβασμού της δημοκρατικής τάξης, σεβασμού της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν έναν θεσμό πολύ μεγάλης σημασίας, που είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η αποκατάσταση της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και βεβαίως, η συζήτησή μας αφορά την επαναθεμελίωση με δίκαιο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο της ίδιας της ύπαρξης της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός, στην μεγάλη του πλειοψηφία, δεν θέλει εκλογές, θέλει σταθερότητα, θέλει να έχει μια κυβέρνηση, αλλά όχι απλώς μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, μια κυβέρνηση γνήσια τρικομματικής συνεργασίας, μια κυβέρνηση που αφουγκράζεται τις αγωνίες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας, της αγοράς, των εργαζομένων, των ανέργων, των επιχειρήσεων, μια κυβέρνηση που λειτουργεί με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και με προοδευτικό πρόσημο σε ό,τι μας αφορά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την άμεση συμμόρφωση στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και την άμεση επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητές της, και ταυτόχρονα θα δίνει νέα όθηση στην κυβέρνηση με μια επικαιροποιημένη προγραμματική συμφωνία και με κανόνες λειτουργίας που θα τηρούνται, γιατί αυτό επιβάλλει η δημοκρατική τάξη και γιατί αυτό επιβάλλει η εθνική ανάγκη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα παρουσιάσω λεπτομερέστερα τη φάση στην οποία βρισκόμαστε αύριο σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου στις 5 το απόγευμα, ώστε να επανέλθω στην σύσκεψη στις 8.30, έχοντας ακούσει και την θέση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.